Υποτίθεται ότι είχαμε ραντεβού 3:30. Πού να φανεί. 4:45. Άντε να δούμε. Βασιλάκι μου, συγγνώμη. Εν τω μεταξύ, και δεν μου έχεις πει που θα πάμε και άργησες και 25 λεπτά, 20 λεπτά για την ακρίβεια. Εντάξει, γυναίκα είμαι. Κάνεις και τα νάσια τα γυναικεία για να με... μην αργήσω λίγο. Για να με ψήσεις. Λοιπόν. Θα μου πεις που θα πάμε ή όχι, ή να ανέβω. Θα ανέβεις και θα πάμε στα όρη τα Νογιανά. Παναγία μου και Χριστέ μου, εσύ θα οδηγήσεις. Στο πανηγύρι των Βρέτζων. Εσύ θα οδηγήσεις. Φυσικά εγώ. Δεν σου σε αναλαμβάνω. Άργησες ήδη. Άρα θα πάμε αργά και σταθερά. Αργά και σταθερά. Λοιπόν, πριν φτάσουμε στο προορισμό μας, τον οποίο και έμαθα, Παναγία Ρουσολιμιώτισσα. Κάθε χρόνο διοργανώνεται εκεί το πανηγύρι από την οικογένεια Βρέτζου. Στον δρόμο μας όμως θα συναντήσουμε και τον Άγιο Ιάκυνθο, ο οποίος είναι ο προστάτης των ερωτευμένων. Και εγώ προχωράω γιατί ίσως κάπου θα με βρει. Τα Νόγια τιμούν τον Άγιο Ιάκυνθο. Ακριβώς απέναντι βρίσκεται το Πέτρινο Θεατράκι, όπου κάθε χρόνο 26, 27 και 28 Ιουλίου διοργανώνονται τα Ιακύνθια, τα οποία και γεννήθηκαν το 1998 από τον Λουδοβίκο των Αναγκαίων. Thank you.
λοιπόν φτάσαμε από τα Νόγια κανένα μισά ώρα. Είναι σχετικά εύκολο, αλλά δεν έρχεσαι με κοινό αυτοκίνητο. Τώρα, ακούστε με. Καταρχήν, είμαστε τυχεροί. Είσαστε τυχεροί, γιατί πρώτη φορά μπαίνει εδώ μέσα κάμερα η οικογένεια Βρέτζου. Μια γιορτή που γίνεται αμιγώς παραδοσιακά. Θα δούμε πράγματα και θα γευτούμε πράγματα για πρώτη φορά. Και ο Μανώλης είναι πίσω μου. Καλώς ορίσετε στη Ιερουσαλήμνη. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ορίσετε τιμή στην Παναγία μας. Τιμή μας και καμάρι μας που μπαίνουμε σε τέτοια γιορτή. Δική μας είναι τιμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή μας κάνετε. Περάστε μέσα να δείτε το χώρο, να δείτε όλα την εκκλησία. Όπως πρέπει θα τα δείξουμε. Όπως πρέπει με τη σειρά. Και ό,τι πρέπει. Και ό,τι πρέπει. Πάμε. Λοιπόν, αρχικά τι γιορτάζουμε? Γιορτάζουμε το γενέθλιο του Θεοτόκου. Αύριο είναι η ημέρα γέννηση, είναι ο σπερινός ημέρα. Είναι μια μεγάλη γιορτή για τη χριστιανοσύνη. Και μαζεύεται εδώ κόσμος από τα Νόγια και από όλη την Κρήτη. Από παντού. Από παντού. Ήταν εξ αρχής μια ιδέα να κάνουμε να γιορτάζουμε την Παναγία. Γεια σας. Και του χρόνου. Να γιορτάζουμε το γενέθλιο, να μαζεύεται έστω μια φορά το χρόνο όλη η οικογένεια εδώ. Και όποιος άλλος θέλει από όλη την Κρήτη. Στην αρχή ήταν οικογενειακό και αναπτύχθηκε. Ναι. Είπαμε να το κάνουμε, να μαζεύετε μια φορά το χρόνο όλη η οικογένεια. Είμαστε πότε μεγάλη οικογένεια. Είναι τώρα 10 χρόνια. Είναι 10 χρόνια. Είναι 10 χρόνια. Και φέτος θα είναι η καλύτερη χρονιά. Φέτος θα είναι η καλύτερη χρονιά. Okay. Η καλύτερη. Okay. Yeah. Η εκκλησία, όπως μου είπες, είναι όλη χτισμένη από πέτρα. Δεν είναι δηλαδή μπετό και να έχει ντυθεί, είναι όλη από πέτρα. Από τα θεμέλια, η τύχη, η οροφή και από ξύλο. Όπως είναι το αόρι μας. Έτσι, έτσι. Πέτρες και ξύλο. Και αυτό που μου είπες πριν λίγο ότι... Έξω την Παναγία, το τρίγωνο, όλα αυτά τα έχει φτιάξει ένας Βρέτος, ένας συζητή μας. Την πέτρα την είχε πάρει πριν από πολλά χρόνια. Από εδώ, σε αυτό το σημείο, του άρεσε, την είχε δει Παναγία, την πελέτησε και την είχε πολλά χρόνια και δεν ήξερε τι την κάνει. Κάνουμε την εκκλησία. Και η πέτρα ξαναγύρισε στον τόπο της, αλλά με μορφή του. Με μορφή, σωστά.
κάνει αυτήν στη μια εδώ. Έχει καμιά πατέντα? Αυτό δεν είναι. Πέρα από το καλό κρέας. Το καλό κρέας. Εσύ το, εσύ το εμπνεύστηκες αυτό, ναι. Με τις πέτρες. Ναι, με τις πέτρες, ναι, εγώ. Που σημαίνει τι η πέτρα, τι κάνει η πέτρα? Κάνει η πέτρα, ότι φέρνει τη φωτιά πιο κοντά στο ανεβάζει θερμοκρασία η πέτρα. Ανεβάζει θερμοκρασία η πέτρα και θες λιγότερα ξύλα. Και λιγότερη ώρα ψήματος. Και λιγότερη ώρα ψήματος. Έτσι, ναι. Πάμε 40%. Βέβαια. Και πίσω. Το μισό πίσω. Και παραπάνω λέει. Το μισό πίσω, ναι. Άρα ψήνουμε πιο πολύ κρέας για να έχουμε περισσότερο να τρώμε. Η μυρουδιά έρχεται στα 4 μέτρα. Είναι φαντάσου. Είναι πολύ απλό. Για πες μας το απλό. Την απλότητά του. Εάν βγάλεις τις πέτρες από εκεί, ναι, θα είναι ο πυρήνας εκεί μέσα. Η απόσταση είναι πιο μεγάλη στο πιο κρέας. Μεγάλη στο ενώ κρέας. Εκεί περιορίζει, ναι, την απόσταση της φλόγας με το κρέας. Ναι, έχουν πιο πολύ επαφή έχει το κρέας με τη φλόγα. Με τη θέρμη. Εδώ θα βάλω 200 κιλά ξύλα, χωρίς τις πέτρες θα βάλω 800 κιλά ξύλα. Άρα. Και έχω και πιο γρήγορα ψήσιμο και πιο σίγουρο. Λες να υπάρχει διαφορά και στην οστιμιά? Ναι, και στην οστιμιά σίγουρα. Ε? Σίγουρα, σίγουρα. Και πού αλλού. Εάν το κρέας δεν χτυπιέται με σταθερή θερμοκρασία από την αρχή μέχρι το τέλος, αρρωσταίνει. Ακούς? Ακούω, ακούω και βλέπω εκεί που βράζει και στάζει. Ναι, αρρωσταίνει το κρέας. Και δεν μπορεί να το επαναφέρει μετά. Έτσι. Okay. Εμείς τι θέλουμε? Όταν θέλουμε το ψήσι... να το σοκάρουμε, να φύγει, ναι, το. Θέλει τη φωτιά σταθερή ποσά. Σταθερή. Ναι. Δηλαδή αδυνατή από εκεί θα βάλει ένα ξύλο. Όλο το ίδιο ομοιόμορφα. Εάν βγάλω τις πέτρες θα κάνουμε ακόμα μία ώρα. Ενώ είμαι πιο έξυπνος και πάνω σου. Είναι πρωτότυπο. Καλά, ότι είσαι έξυπνος φαίνεται. Δεν το έχει κάνει κανείς, είναι πρώτη φορά. Δηλαδή, φαντάσω αυτό, αλουμίνι, μια λαμαρίνα, να μην κάθομαι να χτίζω. Μην μου φέρεις σκούτα τώρα και θα τσιμπήσω. Επειδή είσαι εδώ, ναι, δεν θέλουμε λαμαρίνες, είναι κάτι το φυσικό, βάλαμε την πέτρα. Τι, τι θέλουμε, να είμαστε παραδοσιακά. Τι είναι αυτό εδώ τώρα, είναι το αυτό. Α, αυτό είναι το οφτό. Τα αντικριστά που λένε και τα νογιανό. Το γνήσιο. Οφτό. Α, δεν είναι οφτό στο φούρνο? Όχι. Όχι. Εδώ είναι το οφτό. Ψητό. Ψητό είναι το φτιά και ψήνω. Λοιπόν. Και τι είναι το αντικριστό? Δεν θέλει. Το αντικριστό για το αντικριστό το έχουν βγάλει. Μοντέρνα είναι αυτά. Μοντέρνα είναι αυτά. Αυτό είναι το οφτό των νογιανών. Το γνήσιο νογιανό. Το οποίο ξεκίνησε από αυτό. Είναι αυτό. Για να είμαστε και λίγο δίκοι, εγώ προσωπικά υπάρχει και κάποιο στην Αργεντινή κοινοβουλία. Μπράβο, παρόμοιο. Υπάρχει και στην Αργεντινή. Για να μην είμαστε παρόμοιο και στο σπάξιμο και στο ψήσιμο. Παταγωνία. Στην άλλη άκρη τη γη. Το μυστικό του τώρα είναι αλάτι και τίποτα άλλο. Αλλά τι, τίποτα. Ούτε πιπέρια ούτε λεμόνια. Ό, πιπέρι. Αν βάζει λεμόνι το έχει χάσει. Τι λεμόνι μου. Δεν άμα βλέπω και βάζουν στο καρύδι. Και χέρια βέβαια, όχι μαχαιροκύρουν. Ναι. Άμα βλέπω και βάζουν λεμόνι στο αρνί. Είναι, είναι το αρνί. Κρέα στη χέρια. Σάρι είναι το αρνί. Και κάτι άλλο θέλει χέρια. Μόνο αυτά τα δύο. Το κρέα και κάτι άλλο. Θα το πούμε. Ναι, τα κορίτσια. Ω, πάμε κρίμα αγάπη, κοπελιές και περδικές, είναι καλό κυνήγι. Είναι καλό κυνήγι, μα να είναι ο τόπος βολικός, απού να μην του φύγει. Παραδοσιακό μητάτο, ή αλλιώς πώς το πες? Θερινό κατάλημα του βοσκού. Θερινό κατάλημα του βοσκού, ε. Να, εδώ περνούσε όλο του το χρόνο, εδώ μέσα τσιμότανε, εδώ μέσα τυροκομούσε το γάλα. Εδώ τα έκανε όλα. Εδώ μαγείρευε. Εδώ μαγείρευε, εδώ, εδώ έτρωγε. Κοιμότανε. Εδώ σκεφτότανε. Εδώ ήταν χαρούμενος. Εδώ στενοχωριότανε. Εδώ τραγουδούσε τη χαρά του. Εδώ τραγουδούσε και τον πόνο του. Και μιλάμε τώρα, αυτά υφίστανται από πότε? Ποια χρονολογία? Πάρα πολύ παλιά. Το έχουν δει αρχαιολόγοι. Το έχουν χαρακτηρίσει σαν φωλωτό τάφο. Ναι. Η ιστορία τους είναι μινοϊκή. Απλά γενιά με τη γενιά μάθανε κάποιοι άνθρωποι και το χτίζανε. Και μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι και τα χτίζουν. Είναι ξερολιθιά, ναι, δεν έχει τσιμέντο, είναι μια πέτρα πάνω στην άλλη, όπως τη λένε δεμένη πέτρα, σταυρωμένη, είναι αντισεισμικό, νερό δεν πέφτει με τίποτα, με νερό, τίποτα. Δεν, νερό τίποτα. Δεν μπαίνει μέσα, ό,τι θερμοκρασία έχουμε τώρα εδώ το καλοκαίρι, έχει και το χειμώνα. Εντάξει τώρα, δηλαδή το βράδυ έχει την ίδια θερμοκρασία, ναι, και το βράδυ, ναι, τη διατηρεί. Και πες μου λίγο αυτό με τη μυζήθρα που είπες ότι σε ναρκώνει και κοιμάζεσαι. Παλιά, ναι, όχι ότι ήταν τότε, γιατί ήταν τότε τα αυτοκίνητα, ναι, γιατί είμαι και πολύ νέος. Είχα την τύχη με τον πατέρα μου και τυροκομούσε ένα συγγενή μας. Και με είχε πάρει, μου λέει, να πάω δω μην τα κάνει ο Μιχάλης. Είναι Βρέτζος. Και είχαμε πάει στο μητά του και είχε βγάλει τη μυζήθρα και φάγαμε, αλλά αυτή από το καζάνι, άμα είναι ζεστή,
και άμα είναι από το Απρίλιο το γάρα παχύ, σε ναρκώνει, σε ζαβώνει. Σε υπνοτίζει, ε. Σε υπνοτίζει, ναι. Όπως λοιπόν το κάνουν παλιά που στρώνανε αστιβίδες κάτω κάπα, και βάζανε την κάπα και τσιμόταν απάνω, έτυχε τότε και υπήρχαν αστιβίδες και μου στρώσαν και μένουν ένα γαμπαδάκι. Και είχα την τύχη και τσιμήθηκα. Και έκανε τον ωραιότερο ύπνο τη ζωή σου. Ναι, πολύ ελαφρύ ύπνο. Ναι. Πολύ ελαφρύ ύπνο. Λοιπόν, αυτό είναι το χειρνόμετρο, ρε παιδιά. Το κεφάλαιο μην έχουμε καμιά. Και μου πες και αρώματα από. Ναι. από. Κίμινο. Κίμινο. Κίμινο είναι και κάτι άλλο. Είναι και κάτι άλλο. Αρισμαρί. Αν βάζεις και αρισμαρί. Αρισμαρί, την αρχή. Βάζω και το αφήνω 5-10 λεπτά και το βγάζω. Και γιατί... το βγάζεις, βγάζω ολόκληρο το κλαδί, ε. Ναι, το βγάζω γιατί. Και το αρχίζει και πικρίζει μετά και θα βγάλει. Αν το αφήσει πάνω από 5 λεπτά, το δημιουργήσει κάτι άλλο. Και ξεκινάω τώρα. Ξεκινάμε. Λάδι, βόλικο. Λάδι, κρεμμύδι. Και ρίχνω το γουρουνάκι. Χωρίς να το περάσω από το νερό, είναι άλλη διαδικασία. Ναι. Και αρχινάω, δώσω, το χτυπάω να καίνουν οι αφροί. Αν είναι να το ροδίσω, να το κοκκινήσω. Το κοκκινήσω. Το κάνει σαν τη γανιά. Το σοτάρω, το ναι. Σοτάρι, το σοτάρω ναι. Πολύ έντονο να φύγουν. Να έχει το λίπο του πανό. Ναι, ε? Ναι, να φύγει ο αφρός. Ναι. Με το δέρμα. Όχι να το. Με το δέρμα του. Και συνήθως βάνει σπάλα. Σπάλα, μπράβο. Ξεκοκαλισμένη σπάλα, ψαχνάκι. Ωραίος. Το δουλεύει πολύ εδώ. Το δουλεύει. Τα ρεβίθια όμως. Τα ρεβίθια. Τα έχει από την προηγούμενη. Τουλάχιστον 6 ευρώ. Ναι. Πια μπροστά σε χλιαρό, πολύ χλιαρό νερό, με χοντρό αλάτι, μία χούρτα και τέλειο το χέρι. Το πρωί θα τα ξεπλύνει. Θα το τσαλάξει το νερό και θα πάει να τα βράσει σκέτα τα ρεβίθια. Χωριστά. Εννοείται, ναι. Όταν θα αρχίσουν να του κάνει λιγάκι, το κλείνει. Και τα αφήνεις εκεί. Ναι, το έχει βάλει λίγο κρεμμυλάκι, λίγο λαδάκι. Τα έχεις έτοιμο. Να φύγει αυτή. Και τα έχω έτοιμο, τα έχω σκεπασμένα. Και δουλεύω το χοιρνό σκέτο. Το μελώνω με το κρεμμύρι, το σοτάρω, του βάζω το κρασάκι. Το σβήνεις το κρασάκι. Ναι, του βάζω συνήθως στα 40-50 κιλά. Βάζω ένα μπουκάλι, γύρω στο 1 λίτρο. Όχι το μεγάλο, κρασί. Κόκκινο. Και επί το πλήστο παλιό κρασί. Δηλαδή να είναι 5 χρονών και πάνω. Ναι, να βγάλει αρώματα, ρε παιδί μου. Αφού το δουλέψω, σκέτο μου το κρεμμύδι και το κρεμμύδι και το κρασάκι, του ρίχνω την ντομάτα. Ντομάτα ή πελτέ. Ντομάτα. Ντομάτα. Αλλά λέμε ντομάτα τώρα, νερό δεν χρησιμοποιώ σταγόνι. Ναι. Καθόλου. Το κρεμμύδι και η ντομάτα θα δημιουργήσουν τα υγρά, ούτως ώστε να ψήσω. Είσαι έτοιμος για μαγειρική εκπομπή εσύ. Ναι. Ε, το έχεις άσχημα. Θα δοκιμάσω. Θα δοκιμάσω. Ναι.